Εποχές πανδημίας θυμίζει η χώρα τις τελευταίες ημέρες, καθώς λόγω της έξαρσης των ιώσεων είναι αυξημένη η ζήτηση σε τεστ για τον κορονοϊό και τη γρήπη, αλλά και για αντιϊκά φάρμακα. Μάλιστα, όπως λένε οι φαρμακοποιοί ανά την επικράτεια, τα διαγνωστικά τεστ παρουσιάζουν δεκαπλάσια ζήτηση αυτό το διάστημα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Ναι, όλο αυτό το διάστημα από τα Χριστούγεννα και μετά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση στα τεστ, τόσο τα απλά όσο μόνο για τον κορονοϊό δηλαδή, όσο και για τα διπλά, εκείνα τα οποία δηλαδή μπορείς να ανιχνεύσεις και την γρήπη α ή β. Υπάρχει, ναι, όσο υπάρχει αυτή η έξαρση, τόσο θα υπάρχει και αυτή η έκρηξη, ας πούμε, στη ζήτηση των διαγνωστικών τεστ, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα γιατί βοηθάνε πραγματικά να καταλάβει κάποιος αν πάσχει από κάποια ίωση και να την αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυσικά κάνουν και τα rapid test κανονικά, φαντάζομαι, στα φαρμακεία. Ναι, και rapid test γίνονται στα φαρμακεία, γιατί και για τα κρούσματα βέβαια είναι πάρα πολλά θετικά, αλλά είναι λογικό αυτό, γιατί πλέον, επειδή δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα του αρνητικού τεστ για τον κόσμο, αυτοί οι οποίοι έρχονται συνήθως είναι άτομα τα οποία έχουν κάποια συμπτώματα και θέλουν να δουν αν πραγματικά νοσούν ή όχι, ή αν έχουν κάνει στο σπίτι τους ένα τεστ και είναι θετικό, να το πάρουν και από το φαρμακείο ανεβασμένο στο σύστημα, έτσι ώστε να μπορέσουν να δικαιολογήσουν κάποια άδεια. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και τα τηλέφωνα στα φαρμακεία χτυπούν ασταμάτητα από πολίτες με συμπτώματα που ζητούν συμβούλες, με τους περισσότερους να επισκέπτονται τα φαρμακεία της γειτονιάς τους, όπου κυριολεκτικά δημιουργείται το αδιαχώρητο και σχηματίζονται ουρές από ανθρώπους που θέλουν να υποβληθούν σε διαγνωστικό τεστ για να δουν αν έχουν κορονοϊό ή γρήπη. Πραγματικά, το αντιμετωπίσαμε αυτή την εφημερία που είχαμε την πρωτοχρονιά, ότι υπάρχει ένα εκθετικό μείγμα από διάφορες ιώσεις, μεταξύ των οποίων και ο κορονοϊός και η γρήπη, που ταλαιπωρούν πάρα πολύ κόσμο, μικρούς και μεγάλους. Ασφαλώς και είναι μια εποχή όπου κάθε χρόνο τέτοια εποχή κυκλοφορούν ιώσεις. Φέτος νομίζω ότι έχουμε και τον κορονοϊό σε πολύ μεγάλη έκταση. Η παραλλαγή η οποία κυκλοφορεί κολλάει πάρα πολύ εύκολα. Ευτυχώς για τους περισσότερους τα συμπτώματα είναι πολύ ελαφριά, αλλά όχι για όλους. Όπως είναι φυσικό, η ραγδαία αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού, ιώσεων και το κοκτέιλ γρήπης RSV έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα που σήμανε κόκκινο συναγερμό στην ιατρική κοινότητα, αφού την περίοδο των εορτών όλο και περισσότεροι πολίτες έχουν ασθενήσει, με αποτέλεσμα και τα νοσοκομεία να δέχονται καθημερινά τεράστια πίεση και να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν. Φαντάζομαι ότι και εκεί γινόταν πραγματικά κοσμοσυρροή, γιατί τα περισσότερα περιστατικά εκεί αρχίζουν ή εκεί καταλήγουν τέλος πάντων, για να πάρουν τις πρώτες βοήθειες. Όπως μας αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης, οι συστάσεις των εμπειρογνωμόνων είναι ισχυρές για χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους και δομές υγείας, όσο και για τον εμβολιασμό των ατόμων άνω των 60 ετών με το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τον κορονοϊό αλλά και το εμβόλιο της γρήπης. Άρα, εκείνο που πρέπει να προσέχει όλος ο κόσμος είναι να παίρνει τα μέτρα προσωπικής υγιεινής και να τα τηρεί πάρα πολύ αυστηρά. Να μην πηγαίνει όσο μπορεί σε μέρη που συχνάζει πάρα πολλοί κόσμος, σε κλειστά μέρη που συχνάζει πολλοί κόσμος, να φοράει τη μάσκα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε χώρους όπου υπάρχουν άτομα και είναι κλειστοί οι χώροι να κάνουν τη χρήση της μάσκας για να μην κολλήσουν. Και βέβαια όλους τους κανόνες υγιεινής, καλό κλείσιμο στα χέρια, το πρόσωπο, αερισμός των χώρων, όλα αυτά τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε. Παράλληλα, όπως εξηγεί ο κ. Ευγενίδης, σίγουρα η χαλάρωση και ο εφησυχασμός του κόσμου είναι παράγοντες που έχουν επιφέρει αυτή την κατακόρυφη άνοδο των κρουσμάτων. Ασφαλώς έχουμε χαλαρώσει, έχουμε επαναπαυθεί. Το προηγούμενο διάστημα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Ανθρώπινο είναι, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Ειδικά τα άτομα τα οποία έχουν ευαίσθητη υγεία πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικά. Πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί όπως σας είπα, ειδικά ο κορονοϊός αλλά και οι υπόλοιπες ιώσεις κολλάνε πάρα πολύ εύκολα. Για το λόγο αυτό, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή όλων μας, ώστε με την τήρηση των μέτρων προστασίας να ανακόψουμε όσο μπορούμε την έξαρση των κρουσμάτων, τόσο του κορονοϊού που πάλι σαρώνει, όσο και ιώσεων και γρήπης που ταλαιπωρούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού.